Πάμε να δούμε τώρα τι λέει στον Αλφα ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος επιβεβαιώνει τις καταγγελίες του 19χρονου για σεξουαλική κακοποίηση από ιδρυτικό στέλεχος της Κιβωτού. Η Ελένη Λαζάρου είναι μαζί μου. Ελένη, ο ίδιος μάλιστα υποστηρίζεται ότι έγιναν προσπάθειες να δωροδοκηθεί για να μην μιλήσει. Αντώνιο, ο νεαρός που μιλά αποκλειστικά στον Αλφα είναι βασικός μάρτυρας στην υπόθεση της Κιβωτού, η οποία βρίσκεται στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών. Είναι ένα νεαρό αγόρι, το οποίο το καλοκαίρι του 2021 βρισκόταν στη δομή της Κιβωτού του Κόσμου, στη Χίο, και όπως μας λέει, έγινε άθελά του αυτόπτης μάρτυρας στην ασέλγεια που καταγγέλει ο 19χρονος. Ναι. Όπως μου είπε, είναι φίλος του καταγγέλλοντα. Ο 19χρονος του είχε πει στο παρελθόν τηλεφωνικά πως ήταν θύμα παρενόχλησης και σεξουαλικής κακοποίησης, ωστόσο δεν τον πίστευε. Mm-hmm. Μέχρι που ένα βράδυ, το καλοκαίρι του 2021, του ζητήθηκε να πάει φαγητό στο δωμάτιο του προβεβλημένου μεγαλοστελέχους της Κιβωτού, πράγμα το οποίο έκανε, απλώς δεν χτύπησε την πόρτα. Όταν λοιπόν άνοιξε την πόρτα για να αφήσει το φαγητό, όπως μας λέει, έγινε αυτόπτης μάρτυρας της καταγγελόμενης ασέλγειας. Όλα αυτά τα περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια στην κατάθεση που έδωσε πριν από 2 μήνες στην εισαγγελία και τις επόμενες μέρες αναμένεται να καταθέσει πάλι. Και η περιγραφή του ταιριάζει απόλυτα με την περιγραφή του ίδιου του 19χρονου. Ναι. Όπως είπες και εσύ, καταγγέλει ότι το μεγαλοστέλεχος προσπάθησε να τον δωροδοκίσει την επόμενη μέρα αυτού του περιστατικού, προκειμένου να κρατήσει το στόμα του κλειστό, προσφέροντάς του αρκετές χιλιάδες ευρώ. Ο ίδιος όμως δεν τα δέχτηκε. Και έχει ήδη καταθέσει. Η κατάθεσή του είναι στην διάθεση των αρχών. Ελένα, σε ευχαριστήσω. Να δούμε τι σου είπε λοιπόν. Να δούμε τι είπε στον Αλφα. Μετά μου ζητήθηκε να πάω φαγητό σε αυτό το στέλεχος του Κιβωτού. Πήγα εκείνο το βράδυ, άνοιξα την πόρτα χωρίς να σκουπίσω. Είδα αυτό το περιστατικό με το φίλο μου και με αυτό το στέλεχος. Την άλλη μέρα, επειδή είχε καταλάβει αυτό το στέλεχος ότι ήμουν εγώ, γιατί μετά μπήκα και άφησα το φαγητό, την άλλη μέρα προσπάθησε και έλεγε ότι θα πάω να βγάλω τραπεζικό λογαριασμό. Εγώ έλεγα γιατί. Να ξέρω εγώ, έρχεται το στρατιωτικό σου, να σου βάλουμε λεφτά, το ένα και το άλλο. Κάτσε εγώ κατάλαβα, λέω, εντάξει τώρα λέω, δεν γίνεται αυτό, λέω, γιατί σ' άλλα παιδιά λέω, δεν το κάνω αυτό και το κάνει μόνο σε μένα, ρε φίλε, τώρα ξέρω εγώ. Τον Σάντον, εγώ το πήρα ως δωροδοκία, να με δωροδοκήσει για να κλείσω το σώμα μου, να γλυκωθώ από τα λεφτά, έτσι, από τα τόσα χιλιάρια. Τώρα, και εγώ έχω δώσει 7 σελίδες κατάθεση, έτσι. Από εκεί και πέρα, τι να σου πω, ότι είμαι ο μάρτυρας τώρα που είδα το φίλο μου, ναι, εννοείται. Γιατί δεν ήθελα να το πιστέψω ότι γινόταν αυτό επί 2 χρόνια, έτσι. Πήγα και έδωσα πρώτος κατάθεση. Γιατί πήγα πρώτος στη Γαδά πριν 2 μήνες, γιατί εντάξει, έτσι είναι αρκετά παιδιά μέσα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ λυπητερό και αυτά να βιώσουμε παιδιά τώρα 6, 7, 8 χρονών, κάτι τέτοιο. Ήδη είναι που είναι ταλαιπωρημένα, τραυματισμένα από τους ίδιους τους δικούς τους γονείς. Τώρα είναι και λίγο βάρβαρο όλο αυτό. Να πάνε κάπου αλλού και να περνάνε χειρότερα. Ότι υπήρξαν πολλά, και ότι ξύλο, και ότι είναι κι άλλοι 3 μαζί του που θέλουν διαταγές, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εμένα έχει γίνει η κατασκήνωση, δηλαδή μια φορά επειδή φορούσα κάποια φυσικά και δεν μου μιλούσαν και δεν άκουσα, με το έτσι θέλω είχαν και με χτυπήσανε, μου σπάσανε τα φυσικά, είχα ανοίξει και το γόνατό μου, στην κατασκήνωση τη γη αυτό που, έχουμε, που είχαμε στην Αθήνα. Τώρα αυτά. Διαστάσεις χιονοστιβάδας έχουν πάρει λοιπόν οι καταγγελίες για τα όσα συνέβαιναν στην Κιβωτό του Κόσμου. Σήμερα το πρωί είχαμε και επεισόδια έξω από τις εγκαταστάσεις της Κιβωτού στον Κολωνό, όταν αγανακτισμένοι γονείς πήγαν εκεί για να πάρουν πίσω τα παιδιά τους. 2 πρώην φιλοξενούμενοι της Κιβωτού του Κόσμου είναι πλέον στη διάθεση της δικαιοσύνης και οι καταγγελίες τους αναμένεται να οδηγήσουν σε ραγδαίες εξελίξεις για τουλάχιστον 4 πρόσωπα της δομής, τα οποία κατονομάζουν για παράνομες συμπεριφορές. Οι 2 εισαγγελείς ανηλίκων που διερευνούν τις καταγγελίες εξετάζουν από αύριο νέους μάρτυρες. Αρχίζουν με πρώην εργαζόμενους στην Κιβωτό του Κόσμου. Οι πληροφορίες λένε πως έχουν στη διάθεσή τους τα στοιχεία τουλάχιστον 5 νέων προσώπων. Μεταξύ αυτών και ενός νεαρού που σήμερα ζει στο εξωτερικό, όμως φέρεται να έχει δηλώσει ότι θα εμφανιστεί ενώπιόν τους και θα καταγγείλει ενόρκως όσα ισχυρίζεται ότι έζησε στη δομή που φιλοξενήθηκε. Εκτυπημένα με φουσκωμένα μάγκουλο, μαυρισμένα μάτι. Ζευγάρι στο μεταξύ από τη Συρία ξεσπά στην είσοδο του κτηρίου της Κιβωτού του Κόσμου. Σε έξαλλη κατάσταση, οι 2 γονείς ζητούν πίσω τα 4 παιδιά τους, τα οποία βρίσκονται, όπως λένε, στη δομή, με εισαγγελική εντολή από το Γενάρη του 2021.
Πεινάνε τα παιδιά μου και κάθε δύο μήνες που έρχομαι να του επισκεφτώ φέρνω και κονσέρβες, φέρνω και ρούχα. Ποτέ δεν είδα τα ρούχα. Το χειμώνα του είχαν με κοντομάνικα. Προκαλούν φθορές ενώ ο πατέρας αυτοτραυματίζεται στην πόρτα της εισόδου. Τα δύο τα στείλαν στην Καλαμάτα, στη δομή της Καλαμάτας και τα πλακώσανε στο ξύλο. Το ένα του σπάσανε το χεράκι του. Τιμωρία μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες τα κλουβιά μέσα. Εκτός όμως από τους γονείς και ένας πρώην εθελοντής Κιβωτού, ενισχύει τα όσα καταγγέλλονται για σεξουαλική κακοποίηση και βίαιες συμπεριφορές. Τα παιδιά σας είπαν ότι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά. Ναι. Ναι. Και τα δύο. Και τα δύο. Είναι δύο παιδιά τα οποία είναι ταπεινά. Και ποτέ μα ποτέ δεν θα γυρίσουν να πούνε ψέματα. Στη διάθεση των αρχών βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες 7 μαρτυρίες. 3 παιδιά και 4 εργαζόμενοι. Για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια, για ψυχολογική και σωματική βία, για καταναγκαστική εργασία και αποκλεισμό από το σχολείο. Είχα μία τιμωρία η οποία ήμουν κλειδωμένη σχεδόν για περίπου 3 μήνες σε ένα δωμάτιο και έβγαινα έξω και ακολουθούσα ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα.